Αύριο, ξέρετε, κλείνουμε και 21 χρόνια από την ημέρα που έσκασε όλος τυχαίως, λέω εγώ τώρα, στα χέρια του Σάβα Ξηρού ο εκρηκτικός μηχανισμός στην ακτή Μιαούλη του Πειραιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αύριο είναι η χαρμόσυνη ημέρα για τον νέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αύριο θα παναγλεντήσει ο κύριος Χρυσοχοίδης με τους Αμερικανούς πράκτορες. Σήμερα πήγε στον Ευαγγελισμό πάντως. Τον Ευαγγελισμό είχε πάει και τότε. Ο δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, κύριε Καψαμπέλη. Στον Ευαγγελισμό εκτυλίχθηκε όλη αυτή η μεγάλη και φασαριόζικη τότε σύλληψη κατηγιδοβοσκών που έλεγαν ότι ήταν τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Που καθόντουσαν στα παγκάκια εσύ και βλέπανε τα υπουργικά αυτοκίνητα να περνάνε. Συλληφθεί δηλαδή Ελάτε τώρα σας παρακαλώ. Είχα ρωτήσει δημοσίως. Εγώ τον είχα ρωτήσει. Ναι. Τον πατέρα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τον κύριο Νίκο Κωνσταντοπούλου που τον ξέρω και είναι ένας εξαίρετος ποινικολόγος. Και τον είχα ρωτήσει δημοσίως. Και τολμώ να το πω γιατί ήταν δημόσιο το ερώτημα και προβλήθηκε ως πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα μας. Και δεν απάντησε. Ήσουν, κύριε Κωνσταντοπούλε, στην επιχείρηση της Λουίζης Ριακούρ μέσα στο βαν της 17 Νοέμβρη, ναι ή όχι? Και δεν μου απάντησε ποτέ. Δημόσια τον ρώτησα. Ήταν ή δεν ήταν? Συγκεκριμένοι αστυνομικοί τον είχαν δει να κατεβαίνει από το βαν της 17 Νοέμβρη και να πηγαίνει στη γωνία για τη σωματική του ανάγκη. Ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες. Άρα μη μου λέτε, κύριε Καψαμπέλη, αν αυτή ήταν η πραγματική 17 Νοέμβρη. Εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν ήταν η 17 Νοέμβρη πραγματική. Αυτό λέω. Και το ανέφερα γιατί αύριο 29 Ιουνίου του 2002, 21 χρόνια πριν, με μια αρμαθιά κλειδιά που είχε πάνω του, ξέρετε κανένα πηγαίνει να κάνει τρομοκρατική ενέργεια και να έχει πάνω του όλα τα κλειδιά της 17 Νοέμβρη και των σπιτιών της Πάτμου, του Παγκρατίου και όλες τις γιάφκες. Με το πιστόλι, το 38 τις 17 Νοέμβρη που είχε κάνει όλες τις δολοφονίες ο Κουφοντίνας και με τον εκρηκτικό μηχανισμό που πυροδοτήθηκε από τον Γιωτόπουλο και τον Κουφοντίνα που ήταν απέναντι στην εκκλησία του Σπυρίδωνα. Γιατί ήμουν εκεί εκείνη την ημέρα. Και είδα και τι έγινε και πώς έσκασε η βόμβα στα χέρια του Ξηρού. Του κόπηκαν τα χέρια και μετά τον πήγανε στον Ευαγγελισμό και πήγε ο κύριος Ξοχοίδης με τον κύριο Νασιάκο και με τον τότε αρχηγό της αντιτρομοκρατικής, τον κύριο Σύρο. Και βάλανε έναν ψυχίατρο που τον ντύσανε παπά και του πάνε παιδί μου, επειδή ήταν παπαδοπαίδιο Ξηρός, παιδί μου σε μένα θα τα πεις όλα και θα ξομολογηθείς. Ναι παπούλι, του είπε και του τα πει όλα. Και την επόμενη μέρα έγινε η μεγάλη ενέργεια της αστυνομίας στη Γιάφκα, στο οδού Πάτμου, στην Κυψέλη. Αυτά δεν τα ξεχνάμε. Ο κύριος Ξοχοίδης οφείλει να πει στον κόσμο όλη την αλήθεια για το πώς εξηγνιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν εξηγνιάστηκε 17 Νοέμβρη και αν υπήρχαν και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις 17 Νοέμβρη. Άρα λοιπόν ο δολοφόνος, εντός εισαγωγικών, γύρισε σήμερα στον τόπο του εγκλήματος, στον Ευαγγελισμό. Για να κάνει τι στον Ευαγγελισμό? Τι να κάνει? Να προσλάβει γιατρούς, νοσηλευτές, να μας πει για τις καμένες εντατικές, τις εντατικές που χρηματοδότησαν εθνική ευεργέτηση του τόπου και ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει.